Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Γεια σας Kitchen Labόνια. Έτσι ονομάσαμε όλους όσους βλέπουν το Kitchen Lab. Πιστού στο Kitchen Lab, οπότε άμα βρείτε κανένα πιο ωραίο όνομα πείτε μου για να το λέω από την επόμενη φορά γιατί δεν μπορούσα να σκεφτώ άλλο. Σήμερα έχω καταπληκτικά νέα, όπως κάθε φορά. Σας είχα προειδεάσει από το προηγούμενο επεισόδιο ότι θα φτιάξουμε μπουγάτσα. Και μπουγάτσα θα φτιάξουμε, να σας πω ότι πρώτα απ' όλα είμαι από τη Θεσσαλονίκη, οπότε για την μπουγάτσα έχω μια πολύ καλή άποψη, ξέρω πότε μια μπουγάτσα είναι καλή και πότε όχι. Για να φτιάξουμε μπουγάτσα όπως την τρώτε στα μπουγατζίδικα είναι αδύνατο, γιατί σκεφτείτε ότι κάνουμε ένα ζυμάρι, στα μπουγατζίδικα τα καλά, κάνουμε ένα ζυμάρι, μπορεί να είναι και τρεις φορές όσο είναι ο πάγκος μας εδώ πέρα, όπου παίρνει ο μάστορας, το πετάει έτσι και το απλώνει. Και είναι πολύ δύσκολο να φτιάξουμε γενικά το ζυμάρι της μπουγάτσας. Οπότε προσπαθούσα πολύ καιρό να βρω μια συνταγή που θα είναι σχεδόν σαν την αυθεντική μπουγάτσα και θα γίνεται πολύ εύκολα. Και αυτή είναι η συνταγή που θα κάνουμε σήμερα. Πραγματικά μπορείτε να τη φτιάξετε όλοι σας. Σας το υπόσχομαι, θα είναι η πιο γευστική μπουγάτσα που έχετε δοκιμάσει ποτέ στη ζωή σας και η πιο εύκολη μπουγάτσα που έχετε φτιάξει ποτέ στο σπίτι σας. Εγγύηση, Πετρετζίκης, το σημειώνετε, γράψτε τα υλικά σας, μην ξεχνάτε ότι όλη η συνταγή είναι γραμμένη στο site μου, axpetretzikis.com, θα δείτε όλα τα υλικά, δεν είναι πάρα πολλά. Είναι η πιο εύκολη μπουγάτσα που έχετε κάνει ποτέ και η πιο νόστιμη που έχετε φάει ποτέ. Στο σημερινό επεισόδιο η πιο γρήγορη, πεντανόστιμη και ζουμερή μπουγάτσα που έχετε δοκιμάσει. Απλά υλικά σε ένα ταψάκι, ψήσιμο για 40 λεπτά και έτοιμη. Βάζουμε ένα κατσαρολάκι πάνω στη φωτιά. Και θα ρίξω μέσα το βούτυρο να το λιώσω. Μια σωστή μπουγάτσα γίνεται με βούτυρο. Εντάξει. Βέβαια, άμα θέλετε να την κάνετε πιο οικονομική, μπορεί να γίνει και με σπορέλα, αλλά σίγουρα το βούτυρο μας δίνει αυτή την υπέροχη γεύση στο τέλος που θέλουμε για την μπουγάτσα μας. Να σας πω ότι πάντα μα πάντα από μικρός μου φαινόταν δύσκολο να φτιάξω μπουγάτσα, γιατί και το φύλλο είχε τεράστια διαδικασία για να το φτιάξεις. Μπορείτε βέβαια να βάλετε και σπορέλα, αλλά δεν χρειάζεται. Η μπουγάτσα μας πρέπει να γίνει με βούτυρο. Να σας πω ότι πάντα μα πάντα μου φαινόταν πολύ δύσκολη η συνταγή της μπουγάτσας. Κανονικά βέβαια για να φτιάξουμε μπουγάτσα πρέπει να ανοίξουμε το δικό μας φύλλο. Αλλά είναι ένα φύλλο που ούτε εγώ μπορώ να το κάνω. Ξέρουν πολύ λίγοι άνθρωποι να φτιάχνουν αυτό το φύλλο. Είναι ένα πολύ ελαστικό φύλλο που είναι τόσο το ζυμάρι και σκεφτείτε το ανοίγει ο μάστορας με τα χέρια χωρίς πλάστη και έτσι όπως είναι αρχίζει, του περνάει γύρω-γύρω από πάνω του και το πετάει. Και μόλις το πετάει κολλάει εκείνη η γωνία, κολλάει η άλλη γωνία και αρχίζει να το τραβάει. Πολύ παράξενο. Με το που κολλήσει, το κολλάει πάνω στον πάγκο, βάζει βούτυρο, το ξανατυλίγει και ξαναανοίγει και πετάει το φύλλο. Δηλαδή, ούτε νίντζα να είσαι, δεν μπορείς να κάνεις τέτοιο φύλλο. Πραγματικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι σήμερα η συνταγή που θα κάνουμε δεν έχει τέτοια διαδικασία. Είναι πολύ πιο εύκολη. Ως τώρα τι έχω κάνει, έχω λιώσει μόνο το βούτυρο. Θα πάρουμε ένα ταψάκι, το ταψί το μεγάλο αυτό που παίρνει ο φούρνος σας, 25x35, 30x35, κάπου εκεί. Και θα πάρουμε ένα πακέτο φύλλο κρούστας. Κάτσε εδώ τι ώρα. Έτοιμο φυλλαράκι, μια χαρά. Και ξεκινάμε να φτιάχνουμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, θέλω ένα πινέλο και θα λείψω καλά με βούτυρο το ταψάκι μου. Ωχ, τι ωραία και μυρίζει ήδη ωραία. Καταπληκτικό. Η συνταγή μας, το μόνο παράξενο που έχει είναι ότι έχει δύο στάδια στο ψήσιμο. Χρειάζεται πρώτα να ψήσουμε το φύλλο από μόνο του, όπως κάνουμε κανονικά στα σιροπιαστά και συνέχεια να βάλουμε όλη τη γέμιση. Που η γέμιση θα τη ρίξουμε απλά από πάνω και θα ετοιμαστεί από μόνη της η μπουγάτσα μας. Στον αυτόματο πιλότο. Λοιπόν, παίρνω ένα φύλλο και το βάζω στη βάση από το ταψάκι μου. Παπ, 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 παπ. Μη σας νοιάζει καθόλου άμα έχει σπάσει, άμα δεν έχει σπάσει, άμα έχει πάει παντού, άμα δεν έχει πάει παντού. Είναι εύκολη η πίτα μας. Είναι μια παραλλαγή της πατσαβουρόπιτας. Έτσι την εμπνεύστηκα και εγώ. Τον ίδιο τρόπο ακριβώς που κάνει η πατσαβουρόπιτα η μαμά μου. Παίρνει όλα τα φύλλα, τα τυλίγει μαζί και βάζει το γάλα, το ευαπορέ κτλ. Αλλά προσπάθησα να την κάνω μπουγάτσα και την πέτυχα. Έτσι όπως είναι, θα ρίξω άλλο ένα φύλλο από πάνω. Γιατί θέλω να δημιουργήσω μια βάση. Και θα βουτυρώσω. Μια χαρά. Με το που ετοιμάσω τη βάση μου, γιατί αυτό είναι η βάση μου, τα υπόλοιπα φύλλα τα έχω εδώ, δεν τα έχω κουνήσει. Θα αρχίζω να πασπαλίζω βούτυρο από πάνω, στο κάθε φύλλο. Δεν ακουμπάω με το πινέλο, γιατί άμα ακουμπήσω το πινέλο πάνω στο φύλλο μου, αυτό που θα γίνει είναι να ενωθεί το φύλλο και να μην γίνει ποτέ τραγανό και να μην αφρατέψει. Τώρα,
το τυλίγω σαν ακορντεόν και παίρνω το πρώτο κομμάτι και το βάζω εδώ. Ξανά με τον ίδιο τρόπο και το επόμενο φύλλο. Πλώνω λίγο βουτυράκι, το τυλίγω σαν ακορντεόν, παπ, 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 το μαζεύω και το βάζω δίπλα ακριβώς. Και το επόμενο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τώρα έχει περισσέψει αρκετό βούτυρο, αλλά δεν μας πειράζει, γιατί ό,τι βούτυρο περισσέψει το ρίχνουμε στο τέλος από πάνω. Απλώνω λίγο να πάνε ομοιόμορφα. Και το υπόλοιπο βούτυρο που έχει μείνει, πάλι με το πινέλο το ρίχνω πάνω από τα φύλλα μου. Σε καμία περίπτωση δεν αρχίζω να πιέζω τα φύλλα με το πινέλο, γιατί θα χάσουν τον όγκο τους και δεν θέλουμε να χάσουν καθόλου όγκο. Θέλουμε έτσι όπως είναι τώρα να ψηθούν στο φούρνο μαζί με το βούτυρο, να τραγανίσουν, να μυρίσει το βούτυρο, να γεμίσει αυτή την υπέροχη γεύση που γεμίζουν όλα τα φύλλα μαζί με βούτυρο που ψήνονται στο φούρνο, όπως ακριβώς γίνονται τα σιροπιαστά, και τελικά η μπουγάτσα μας να βγει σούπερ τέλεια. Τώρα παίρνουμε το ταψάκι μας. Έχουμε προθερμασμένο στο φούρνο μας στους 200 βαθμούς στον αέρα, 200 βαθμούς, και παίρνουμε το ταψί και το βάζουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο φούρνο, γιατί θέλουμε να τραγανίσουν το φύλλο μας από κάτω. Εντάξει, πρέπει ο αέρας να περνάει κάτω από το ταψάκι για να μπορέσουν να γίνουν τραγανά. Τα βάζουμε στους 200 βαθμούς για 20 λεπτάκια. Λοιπόν, τώρα τα φύλλα μας ξεροψύνονται στο φούρνο, θέλουν ακριβώς 20 λεπτάκια, οπότε όση ώρα ψήνονται τα φύλλα μπορούμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Λοιπόν, για τη γέμιση χρειαζόμαστε τη ζάχαρη και τα αυγά μας. Βάζω στη γέμιση μου εγώ 4 αυγά και 2 κρόκους. Άμα εσείς δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 2 κρόκους, μπορείτε να βάλετε 5 αυγά. Αλλά να ξέρετε γενικά ότι όσο λιγότερο ασπράδι χρησιμοποιούμε σε μια συνταγή, τόσο πιο αφράτη η γεύση από τη γέμιση, εντάξει. Το ασπράδι είναι αυτό που σφίγγει τελικά τις γεμίσεις μας και αυτό που δίνει την αίσθηση ότι τρώμε αυγό. Άμα θέλετε να ελαττώσετε την αίσθηση του αυγού, τότε βάζετε λιγότερα ασπράδια. Γι' αυτό το λόγο και εγώ βάζω 4 αυγά και 2 κρόκους. Άμα σας είπα θέλετε να αντικαταστήσετε κάτι, απλά κάνετε 5 αυγά αντί για 4 αυγά και 2 κρόκους. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα 3, 4 αυγά ολόκληρα και από εδώ θα βγάλω μόνο τους κρόκους. 1. Έχει γίνει η τελευταία πολύ ντόρος με τα αυγά και τους κρόκους και φοβάται γενικά ο κόσμος. Να σου πω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλοι οι μύθοι για τους κρόκους αυγών έχουν καταρριφθεί. Πια ο κρόκος αυγού θεωρείται κάτι που δεν κάνει κακό στην υγεία μας. Ο κρόκος ανεβάζει την καλή χοληστερίνη, οπότε δεν ανεβάζει την κακή χοληστερίνη. Ανεβάζει την καλή χοληστερίνη, οπότε ρίχνει την κακή χοληστερίνη. Άρα δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Βέβαια, τώρα τη γέμιση θα μπορούσαμε να την κάνουμε στο μίξερ, αλλά επειδή όλοι μα όλοι θέλουν να κάνετε αυτή τη συνταγή, γι' αυτό το λόγο τα κάνω και εγώ σε μπολ, γιατί θα σβεί μια χαρά, αρκεί να χτυπήσετε λίγο παραπάνω. Θέλω να διαλύσω τελείως τη ζάχαρη μέσα στα αυγά. Οπότε θα σας πάρει 1-2 λεπτάκια να χτυπάτε μαζί με το σύρμα. Τέλεια. Λοιπόν, χτυπήσαμε καλά τα αυγά μας μαζί με τη ζάχαρη. Θα προσθέσω τη βανίλια, ένα κουταλάκι του γλυκού σιρόπι βανίλιας, αλλιώς θα βάλετε 2 βανιλίνες στη σκόνη που βάζουμε. Θα ρίξω μέσα το μπέικιν, βάζω και λίγο μπέικιν πάουντερ για να φουσκώσει ακόμα περισσότερο, το γάλα και την κρέμα γάλακτος. Άρα η φιλοσοφία που έχω ακολουθήσει γενικά για τη συνταγή μου είναι η ίδια ακριβώς από όταν φτιάχνω κρέμα αγγλές. Η κρέμα αγγλές είναι αυτή η πολύ ωραία κρέμα που τρώτε, η κρέμα παιδιών, η κρέμα μωρών, αλλά πολύ πολύ πιο αφράτη, δηλαδή είναι πάρα πολύ ποιοτική. Άρα έχουμε βάλει όλα τα φύλλα μας μαζί με το βούτυρο στο φούρνο να ξεροψύνονται. Όση ώρα ψήνεται το φύλλο μας, ετοιμάζουμε τη γέμιση. Χτυπήσαμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη, προσθέσαμε όλα τα υπόλοιπα υλικά για τη γέμιση, εκτός από τη μαύρη ζάχαρη. Τη μαύρη ζάχαρη θα τη ρίξουμε μετά στο τέλος από πάνω και ανακατέψαμε. Θα βάλω όλη τη γέμισή μου σε ένα δοσομετρικό δοχείο, για να με διευκολύνει μετά να το ρίξω πάνω από τη πίτα μου.
Ελπίζω να το πάρει. Το πήρε. Yeah! Χαμός! Και θέλουμε να είναι καθαρό το μπολ μας μετά. Άμα έχει ζάχαρη κάτω, δεν θα έχει πέσει εδώ πέρα, που σημαίνει ότι δεν θα έχει λιώσει. Οπότε σας παρακαλώ πολύ, χτυπήστε καλά τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη. Οπότε έχω έτοιμη και τη γέμιση μου στην άκρη. Κοιτάξτε πόσο εύκολη συνταγή που είναι. Και περιμένουμε τώρα να ψηθεί το φύλλο μας μέσα από το φούρνο. Περιμένουμε άλλα 15 λεπτάκια θέλει. Οπότε ραντεβού σε 15 λεπτάκια. Μετά από 20 λεπτάκια. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Γίνει όλο το φύλλο μου τραγανό, όπως ακριβώς ήθελα να είναι. Ακούτε? Μη σας ενδιαφέρει καθόλου τώρα μας σπάσει. Μας ενδιαφέρει ούτε και εμάς. Μη σας πω ότι θα το σπάσω επίτηδες σε κάποια σημεία για να μπορέσει να τραβήξει τη γέμιση καλά. Και όλη αυτή τη γέμιση που ετοιμάσαμε πριν, θυμάστε, θα τη ρίξουμε κατευθείαν πάνω στα φύλλα μας. Απίθανη μπουγάτσα, η πιο εύκολη μπουγάτσα που υπάρχει, η πιο νόστιμη μπουγάτσα που υπάρχει. Γενικά αυτή η συνταγή νομίζω ότι είναι ο πρωταθλητής των συνταγών ευκολίας και νοστιμότητας που μπορούμε να κάνουμε σπίτι μας. Λοιπόν, βάλαμε όλη την κρέμα, όλη μα όλη. Μη σας απασχολεί καθόλου άμα είναι νερουλή τώρα ή όχι, καθώς θα ψήνει, θα τραβήξει όλη την κρέμα και θα γίνει τελεία. Έχω κρατήσει λίγη μαύρη ζάχαρη, μαύρη μαλακή που θα ρίξω από πάνω, γιατί θέλω στο τέλος, όταν ψηθεί η μπουγάτσα μου, να έχει κάποια πιο τραγανά σημεία, αυτά τη ζάχαρη που θα κάνουν κρουτσου-κρουτσου στο στόμα. Και έτσι όπως είναι, παίρνω το ταψάκι μου, θα το ξαναβάλω στο φούρνο, τώρα όμως όχι στους 200 βαθμούς, στους 180, θα χαμηλώσω το φούρνο και θα ψήσω για άλλα 20 λεπτάκια στους 180. Κατευθείαν βγάζουμε, βάζουμε τη γέμιση και βάζουμε στο φούρνο. Μετά από 20 λεπτάκια, η μπουγατσάρα μας είναι έτοιμη, κυρίες και κύριοι, έτοιμη! Η πιο εύκολη μπουγάτσα του κόσμου και η πιο νοστιμή. Εσείς βέβαια δεν τη βγάλετε κατευθείαν όπως έκανα εγώ, αλλά αφήστε λίγη ακόμη ώρα να ξεκουραστεί και μετά θα την κόψετε. Ακούτε πόση τραγανή έχει γίνει. Αυτό θέλουμε. Τώρα, ήρθε η μαγική στιγμή της άχνης ζάχαρης. Τρέχουν τα σάλια μου, πραγματικά. Νομίζω πως τρέχουν και τα δικά σας σάλια. Ολονών τα σάλια τρέχουνε, αλλά ο μόνος τυχερός που θα φάει τώρα αμέσως είμαι εγώ. Βέβαια, είστε κι εσείς τυχεροί, γιατί είδατε τη συνταγή, είδατε πόσο εύκολη είναι και θα την κάνετε σίγουρα και για εσάς. Άχνη ζάχαρη. Χιονίζει, κυρίες και κύριοι. Και λίγο κανελίτσα. Μια μπουγάτσα θέλει. Κανέλα και άχνη. Πω. Μυρίζει τόσο ωραία η κανέλα μαζί με τη ζάχαρη. Λίγο ακόμα. Από τότε που ξεκινήσαμε, χρειάστηκε να μαγειρέψουμε μόλις 10 λεπτά. 40 λεπτά ψήθηκαν στο φούρνο τα φύλλα μας, 20 λεπτά μόνα τους και 20 λεπτά στο τέλος. Και έχουμε την πιο υπέροχη και νόστιμη μπουγάτσα. Και κόβουμε. Ακούτε έτσι, χαμός γίνεται. Βγάλω ένα κομματάκι από εδώ για να σας δείξω πόσο ωραία έχει γίνει από μέσα. Η κρέμα αχνίζει, είναι καταπληκτική. Άμα τη δοκιμάσετε μία φορά, θα γίνει η αγαπημένη σας συνταγή. Δεν μπορώ να αντισταθώ κι εγώ. Λυπάμαι πάρα πολύ, θα δοκιμάσω τώρα, δεν περιμένω να τελειώσει το επεισόδιο. Θα δοκιμάσω ίσα ίσα για να σας πω ακριβώς το συνέστημα που έχεις όταν τρως αυτή την μπουγάτσα. Η κρέμα είναι μοναδική. Το φύλλο είναι μοναδικό, η αίσθηση που σου δίνει είναι μοναδική. Ειλικρινά, εύχομαι να τη δοκιμάσετε όλοι. Πάει αυτό. Ακούζω.
Αυτή, κυρίες και κύριοι, και σας το υπογράφω, πραγματικά σας το υπογράφω, είναι η πιο νόστιμη μπουγάτσα που έχετε δοκιμάσει στη ζωή σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που με παρακολουθήσετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, σωστά το κανολάκι, εδώ είναι. Μπράβο, μπορούμε να το φωτίσουμε λίγο ακόμα. Ωραία, το φωτίσαμε. Καταπληκτικά. Μην ξεχάσετε να δείτε αναλυτικά τη συνταγή μας στο axpetagix.com. Να κάνετε ακριβώς ό,τι έχω κάνει. Μην βγάλετε κάτι ή βάλετε κάτι παραπάνω. Θα κάνετε ακριβώς και περιμένω τα σχόλιά σας μετά κάτω από τη συνταγή μας. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Σας αγαπώ πάρα πολύ.